Μια τόσο έμπειρη κοινοβουλευτικός όπως η κυρία Μπακογιάννη έρχεται σε μια διαδικασία κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης και στη δευτερολογία διαβάζει από κείμενο ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε, είχε προεξοφλήσει ότι δεν θα απαντήσει και διαβάζει από κείμενο περίοισης. Στα ανταποδίδατα περίοισης, κυρία Μπακογιάννη, άλλωστε θα ήταν δικαιολογημένο. Θα ήταν δικαιολογημένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει σε πολιτικό τζάκι να έχει και μια μικρή ήγηση που καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός στα 40. Εσείς που ανήκετε σε μεγάλο πολιτικό τζάκι πρέπει να παραδεχτείτε ότι τα πράγματα στη χώρα άλλαξαν. Άλλαξαν. Και επειδή αναφερθήκατε, θα πω για την ταμπακέρα, 20 λεπτά μίλαγα, μην βιάζεστε. Και επειδή αναφερθήκατε πιο πριν στην αρχική σας τοποθέτηση σε ένα απόφθεγμα που αφορά μια πολύ ωραία ξένη του Αμερικάνικου κινηματογράφου, αν δεν κάνω λάθος, ταινία σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη που γύρισε, λέει, το βράδυ σπίτι και είπε: «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Από το «Συρρίκνωσα τα παιδιά», φαντάζομαι, το αντίστοιχο. Να σας απαντήσω με έναν αντίστοιχο τίτλο ταινίας. «Κοίτα ποιος μιλάει». Ποιοι μιλάνε. Ποιοι μιλάνε που λαιλάτισαν αυτόν τον τόπο επί 25 και πλέον χρόνια. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, την καταστροφή σε αυτή τη χώρα την έφεραν οι 7 μήνες που τόλμησε αυτός ο λαός να βγει μπροστά με περηφάνεια και αξιοπρέπεια και μια κυβέρνηση να διεκδικήσει το δίκαιο της στην Ευρώπη, ή εσείς του ναι σε όλα και της υποταγής? Και επειδή, κυρία Μπακογιάννη, η παράταξή σας πριν από 1,5 χρόνο μιλούσε για success story σε αυτήν εδώ την αίθουσα και υλοποιούσε έναν προϋπολογισμό που είχε προσαρμογή διπλάσιας αξίας από ότι ο δικός μας δύσκολος προϋπολογισμός, σας θυμίζω ότι το δικό σας success story της πενταετίας που διόγκωσε τα κόκκινα δάνεια των δύο πρώτων συμφωνιών που στηρίξατε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αύξησε τα κόκκινα δάνεια κατά 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 22 στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το success story και η επιτυχία σας. Και έρχεστε τώρα εδώ να δείτε το μουτζούρι σε εμάς που προσπαθούμε να ξεπλύνουμε τα άπλυτα που αφήσατε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Θα τα ξεπλύνουμε όμως. Και επειδή μου λέτε ότι δεν μιλώ με στοιχεία, σας λέγω λοιπόν ότι η κατάσταση οικονομικής θέσης με βάση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 31 12 του 2014, δηλαδή πέρυσι τέτοιον καιρό, σε σχέση με τις 31 12 του 2013, είχε συσσωρευμένες ζημίες 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή την κατάσταση βρήκαμε από τη δική σας διακυβέρνηση στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες. Και θέλω να σας πω, βεβαίως βλέπω εδώ ότι θέλετε να φτιάξουμε επιτροπές, όσες θέλετε. Όσες επιτροπές θέλετε και για τις τράπεζες και για τα δάνεια των κομμάτων σας που θέλετε να τα φορτώσετε στις πλάτες του ελληνικού λαού με νυχτερινές τροπολογίες, όσες επιτροπές θέλετε. Όμως να ξέρετε ένα πράγμα. Η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει και στάσεις ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. Ίσως κάποιοι να στεναχωριώνται. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Και δεν ήθελα επουδενή να αφισβητήσω την εθνική σας προσήλωση. Όμως κάποιοι στεναχωριώνται γιατί η Ελλάδα θα πετύχει. Είναι αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη, έξω από το Σέγγεν, έξω γενικά. Θα τους διαψεύσουμε. Ήδη πετύχαμε να προχωρήσουμε την πρώτη ανακεφαλοποίηση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η πρώτη ανακεφαλοποίηση ήταν ο μεγάλος κάβος που καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Με δυσκολία τον ξεπεράσαμε αλόβητη αυτόν τον κάβο. Και πλέον έρχεται κοντά η πρώτη αξιολόγηση. Και ήδη πετυχαίνουμε σημαντικές νίκες στην σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και με τους πιστωτές. Όπως αυτή που πετύχαμε χθες με την διάσωση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, όταν εσείς είχατε στόχο να ξεπουλήσετε τη μισή ΔΕΗ. Και πλέον
κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται και με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά ξανά κύρος σημαντικής περιφερειακής δύναμης. Με τις συνεργασίες της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τη συμφωνία που επίσης προχθές καταφέραμε για την δημιουργία του κάθετου αγωγού IGB που θα συνδέει τον ΤΑΠ με τις χώρες της πρώην Ανατολικές, με τις διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις στο κρίσιμο θέμα του χρέους. Διότι δεν υπάρχουν μόνο τα παπαγαλάκια των ακραίων συντηρητικών κύκλων που διαρκώς παπαγαλίζουν έξοδος, Brexit, καταστροφή. Υπάρχουν και διαρροές που αποδεικνύουν ότι η απομείωση του χρέους, όπως τυπώθηκε χθες σε μια μεγάλου κύρους εφημερίδα, του Wall Street Journal, η απομείωση του χρέους έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνεται, υπάρχουν σκέψεις σοβαρές και αν το πετύχουμε θα είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία που όλοι σας θα πρέπει να τη χειροκροτήσετε. Και όλοι μαζί να προχωρήσουμε για να βγει επιτέλους ο τόπος από αυτή την ομοιρία και την άρση κυριαρχίας των τελευταίων ετών. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Finance Bank και την Εθνική Τράπεζα. Έχετε γνώση τι προέβλεπε το σχέδιο αναδιάρθρωσης Εθνικής Τράπεζας, το οποίο υπέγραψε η δική σας κυβέρνηση? Αν δεν έχετε γνώση αυτού του σχεδίου, να λάβετε. Εμείς λοιπόν κινούμαστε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα με στάση εθνικής ευθύνης και με βασικό μας στόχο να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον, και θα τα καταφέρουμε παρά τις Κασάνδρες. Πώς θα απαντήσετε?